Καλησπέρα σας κύριε Τσαρμπέ, καλησπέρα στους ακροατές του ραδιοφώνου σας. Περίμενα ο κ. Βαβρέλης να είναι περισσότερο προσεκτικός σε αυτά που λέει, γιατί προφανώς δεν έχουν σχέση με την πραγματικότητα αυτά που λέει. Και τα λέει μόνο για αντιπολιτευτική διάθεση και μάλιστα στήρα. Εδώ το είπα και στη συζήτηση που έγινε στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, εφαρμόζουμε αυτό που προβλέπεται από την νομοθεσία και δεν δίνουμε στο Ταμείο Εθνικής Αμήνης ούτε ένα ευρώ, ούτε ένα τετραγωνικό μέτρο παραπάνω από αυτά που προβλέπονται από την νομοθεσία και έχουν εφαρμοστεί σε άλλες αντίστοιχες περιπτώσεις, σε άλλα στρατόπεδα στη χώρα. Άρα, δεν χαρίζουμε τίποτα, παίρνουμε αυτό που δικαιούμαστε και σταματάμε την παραλυσία και την αδυναμία να υλοποιηθεί η πολιοδόμηση και η παραχώρηση του στρατοπέδου 30 ετών περίπου. Είναι η ώρα των αποφάσεων και εγώ έχω εντολή από τους Κορίνθιους να προχωρήσω όπως είχαμε στο πρόγραμμά μας περιγράψει και το ενέκριναν οι πολίτες στην παραχώρηση του στρατοπέδου και την αξιοποίησή του. Εκείνο που μας ζητάνε τώρα από διάφορες πλευρές είναι να ξεκινήσουμε από το μηδέν. Είμαστε στο παραπέντε και μας ζητάνε να ξεκινήσουμε από το μηδέν και να περιμένουμε άλλα 30 χρόνια να συζητάμε, να αναλύουμε, να προτείνουμε λύσεις. Και αν θέλει να το απολωτριώσει, ξέρετε πόσο χρόνο παίρνει αυτό για να γίνει η απολωτρίωση. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή έχουμε μια συμφωνία με το ΤΕΘΑ, την οποία την περάσαμε από την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, θα περάσει και από το Δημοτικό Συμβούλιο και θεωρώ ότι θα εγκριθεί για να μπορέσουμε να κάνουμε αυτό που θέλουν οι Κορίνθιοι. Δηλαδή, ένα πολύ μεγάλο πάρκο εκεί, 30 στρέμματα περίπου, γιατί υπάρχει και η παραπληροφόρηση από διάφορες πλευρές που λένε ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Αλλά εκείνο που πραγματικά συμβαίνει είναι ότι θα έχουμε ένα πάρκο περίπου 30 στρέμματα, θα έχουμε χώρο όπως προβλέπετε από τις χρήσεις γης και για πολιτιστικές δραστηριότητες και για κατοικία και για διοίκηση. Μπορούμε να βάλουμε εκεί υπηρεσίες στα κτίρια που υπάρχουν, μπορούμε να βάλουμε πανεπιστήμιο, μπορούμε να βάλουμε πάρα πολλά πράγματα. Για αυτό που λένε αυτά για... που προβλέπονται για... από την πρότασή μας, η οποία είναι καθόλου νόμιμη, γιατί ακούστηκε ότι... Ναι, λέει σοβαρά ζητήματα νομιμότητας της πολεοδόμησης. Σας διαβάζω ακριβώς τι λέει. Δεν χρειάζεται να μου διαβάσετε. Λέει το ΦΕΤ διατηρεί... Παραποιείται, λέει, τις αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου. Ακούστε κάτι. Ο κ. Σταυρέλης είναι ανεπαρκώς πληροφορημένος, γι' αυτό τα λέει αυτά. Άμα δει τις λεπτομέρειες, θα δει και το είπα και στον κ. Κονδύλη, που είναι ο νομικός του, να προσέχει λίγο, να είναι προσεκτικός και επιφυλακτικός, γιατί δεν έχει την πλήρη εικόνα του τι ακριβώς γίνεται. Και οι δικοί μου μηχανικοί σύμβουλοι και νομικοί μου λένε ότι όλα είναι ακριβώς όπως πρέπει, νόμιμα, τυπικά, σωστά και ό,τι πρέπει για να προχωρήσουμε και γρήγορα να ολοκληρώσουμε αυτό το οποίο περιμένουν οι Κορίνθιοι τόσα χρόνια, δεκαετίες. Για να κλείσουμε τη συζήτηση με το στρατόπεδο, κύριε Δήμαρχε, πόσο γρήγορα από τη στιγμή που θα περάσει στο Δήμο θα αρχίσει να γίνεται κάτι? Γιατί θυμίζω και το στρατόπεδο της Ποσειδονίας που πέρασε στην Περιφερειακή Ενότητα Κορινθίας και βλέπουμε πώς είναι. Εδώ θα είναι μια τυπική διαδικασία μετά την έγκριση από το Δημοτικό Συμβούλιο αυτής της πρότασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, που θα το φέρουμε την άλλη εβδομάδα κατά πάσα πιθανότητα. Λοιπόν, μετά την έγκριση από το Δημοτικό Συμβούλιο είναι μια τυπική διαδικασία, υπογραφή συμβάσεων, οριστικοποίηση των πολεοδομικών ρυθμίσεων κτλ. Λογικά σε λίγους μήνες θα έχουμε την παραχώρηση. Όχι, μετά πότε θα γίνει πράγματα. Η αξιοποίηση είναι το θέμα. Γιατί παραχώρηση έχει υπάρξει και στο στρατόπεδο κάτω στην Ποσειδονία, όμως η αξιοποίηση του δεν ήρθε ποτέ. Η αξιοποίηση εξαρτάται από εμάς. Δεν χρειάζεται το Δημοτικό Συμβούλιο να πάρει εγκρίσεις από αλλού. Θα προχωρήσει όπως πρέπει.